Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το τουρνουά 3-on-3 μπάσκετ ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια διοργάνωση της ΑΕΚ Κομωτινή στο πρώτο Γενικό Λύκειο, όπου δόθηκαν κύπελλα και μετάλλια στους νικητές. Ακριβώς. Είναι το τρίτο 3-on-3 που διοργανώνει η ΑΕΚ Κομωτινή. Ήταν μέσα στο προγραμματισμό της φετινής χρονιάς. Σήμερα ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία. Πολλές συμμετοχές, κυρίως στις αναπτυξιακές ηλικίες. Αυτός ήταν και ο στόχος, να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδάκια, να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, να μπορέσουν να γνωρίσουν το άθλημα και να χαρούν με τις χαρές του αθλήματος. Τίνει ο θεσμός να γίνει μόνιμος και στα επόμενα χρόνια, καθώς και άλλες δράσεις τις οποίες ετοιμάζει το τμήμα μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής, όπως το Basketball Camp, το οποίο θα έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και την κατασκήνωση που θα συμμετέχουμε 9 με 16 Αυγούστου με τα τμήματα υποδομής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την προσπάθειά μας και δεν μιλάω για άλλους εκτός από τους χορηγούς μας, οι οποίοι δίνουν πνοή σε κάθε έργο και σε κάθε μας βήμα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την ομάδα, οι οποίοι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια για να έχει όλο αυτό το εγχείρημα επιτυχία. Έχουμε μάθει από το παρελθόν, εφαρμόζουμε πλέον και στο παρόν, αλλά και μελλοντικά τα μαθήματα που πήραμε από πριν, έτσι ώστε να δώσουμε νέα πνοή σε όλο το σύλλογο και κυρίως στην αντρική ομάδα, η οποία ανασυντάσσεται από την επόμενη σεζόν με νέα φιλοσοφία, η οποία θα φροντίσει να έχει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, με νέα πρόσωπα και κυρίως πρόσωπα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Επίσης έγινε και ειδική βράβευση στους δημοσιογράφους και αθλητικογράφους των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κομωτινής. Ευχαριστήσω την ΑΕΚ. Μη γάμα στην ΑΕΚ Κομωτινής. Είναι η δεύτερη φορά που με τιμάει μέσα σε διάστημα 4 ετών. Και θα ήθελα βέβαια σαν χειρονομία αυτή να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που τιμά τον τοπικό τύπο, κάτι που δεν κάνουν άλλες ομάδες. Θεωρούν δεδομένο ότι ο τοπικός τύπος έχει υποχρέωση για κάποια πράγματα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Επαναλαμβάνω, η χειρονομία αυτή του να τιμήσει όλους τους αθλητικογράφους, παλιούς και νέους, τιμά ιδιαίτερα την ΑΕΚ Κομωτινής. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα σε όλα τα τμήματα του συλλόγου νίκες, καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα να υπάρχει μια υγεία μέσα στο σύλλογο. Αλλά εκείνο που έχουμε πάνω απ' όλα είναι να μπορέσει η ομάδα βόλεϊ ανδρών που φέτος κατόρθωσε και ανέφερε στη Volley League να πετύχει το ό,τι δυνατόν καλύτερο και αν μπορέσει και την πολυπόθητη παραμονή. Και πάλι ευχαριστώ την ΑΕΚ. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα της ΑΕΚ Κομωτινής και στους παράγοντες κουράγιο. Είμαι Κομωτινής, να την ευχηθώ καλή πορεία στη συνέχεια, γρήγορη επιστροφή στη ΓΑΜΑ Αθηνική και καλή πορεία στην ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ Κομωτινής που επιστρέφει μετά από χρόνια. Επόμενος δημοσιογράφος, με τον οποίο μας συνδέει και μία συγγένεια, ο ξάδελφος και αγαπητός δημοσιογράφος στην ΑΕΚ Κομωτινής, Κώστας Τοτοκότσης.
Τα περισσότερα τα είπαν οι προλαλείς αθλητές. Σε πάντα επιτυχίες σας εύχομαι, βέβαια, στην ΑΕΚ Κομοτηνής, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα. Είναι από τους λίγους συλλόγους που η κοινωνιακά είναι πολύ μπροστά. Ζηλεύουν την ομάδα αυτή πολλές επαγγελματικές ομάδες. Αυτά, τίποτα άλλο. Είναι πάντα επιτυχίες στο σύμβολο. Τελευταίος, ο παλαιότερος όλων, ο κύριος Χουσέιν Χασάν, ο οποίος είναι πιστός και πάντα δίπλα μας. Κύριε Χουσέιν. Εφημερίδα. Άλλωστε όλοι οι υπόλοιποι ήταν και συνεργάτες μας, βοήθησαν πάρα πολύ στο να υπάρχει αυτή η εβδομαδιαία εφημερίδα κάθε Δευτέρα και να μπορεί κατά δύναμη να προβάλλει τα αθλητικά γεγονότα της περιοχής.